Μέσα τους και ο συνάδελφος παλέμαχος, ο Διαμαντής, ο Μαυροδόπουλος, που έχασε έφυγε από τη ζωή πριν λίγο καιρό. Δεν εξιστορούν απλά τα γεγονότα, τους μεγάλους αγώνες, ως παρατηρητές, αλλά ήτανε οι ίδιοι πρωταγωνιστές, οι ίδιοι μέσα σε αυτούς τους αγώνες. Και αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς συναδέλφες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, είναι ότι αυτοί ήταν παρόν εκείνη την περίοδο, αλλά πριν από αυτούς ήταν άλλοι, ήταν οι προηγούμενοι. Ήταν οι 11 παραδείγματος χάρη, οι οικοδόμοι, οι εκτελεσμένοι ανάμεσα στους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής που έδωσαν τη σκυτάλη στους επόμενους. Και οι επόμενοι έδωσαν τη σκυτάλη στους μεθεπόμενους και στους μεγάλους αγώνες μέσα στη Κούντα, ενάντια στη Κούντα για την αλλαγή των συσχετισμών δύναμης μέχρι να περάσει η Ομοσπονδία μας στα χέρια των ταξικών δυνάμεων έως σήμερα. Ένας αδιάκοπος αγώνας, μια ενότητα, πάντα με το ίδιο περιεχόμενο, πάντα στην ίδια πορεία, πάντα με στόχο τον ίδιο τελικό προορισμό, δηλαδή την υπεράσπιση της ζωής μας, του δίκαιου της εργατικής τάξης, τον προορισμό να ζήσουμε όπως ονειρευόμαστε, σε ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς αδικία, χωρίς πολέμους, χωρίς φτώχεια, έναν κόσμο, επειδή βρισκόμαστε και λίγες μέρες πριν την Πρωτομαγιά, έναν κόσμο που θα είναι αυτός ο κόσμος που έχει ανάγκη η εργατική τάξη. Όλη αυτή η πορεία, η αδιάκοπη συνέχεια, η ενότητα, γεμίζει το βιβλίο της ταξικής πάλης με χρυσές σελίδες. Αυτές οι σελίδες γράφτηκαν, γράφονται και θα γράφονται. Και αυτό το βιβλίο της ταξικής πάλης δεν έχει μόνο χαρακτήρα διαπαιδαγωγικό, που το πετυχαίνει αυτό το στόχο, να διαπαιδαγωγεί τους νέους αγωνιστές, να είναι έτοιμοι για θυσίες, να είναι έτοιμοι για μεγάλους αγώνες. Αυτό το βιβλίο της ιστορίας, της ταξικής πάλης, έχει και χαρακτήρα προαναγγελίας των μελούμενων, των μεγάλων αγώνων που θα γίνουν, της μεγάλης ιστορίας που θα γραφτεί στο μέλλον. Και αυτή την ιστορία, συναδέλφες και συνάδελφοι, θα τη γράψουμε εμείς που είμαστε εδώ, θα τη γράψει η εργατική τάξη, γιατί αυτό το έχει ανάγκη η ζωή. Τα υπόλοιπα, επί της οθόνης, σας ευχαριστούμε πολύ και δύναμη.